φίλες και φίλοι του ΑΕΚ του 24 Hours, γεια σας. Είμαι ο Μάριος Ματσάνκος και αυτό είναι ένα ακόμα podcast από το κανάλι μας. Είχαμε καιρό να τα πούμε. Δεν μας άφηναν βλέπετε οι ποδοσφαιρικές εξελίξεις, μαζεμένα παιχνίδια, παρασκήνιο, ίντριγκες, αλλά το πιο σημαντικό, αυτό που θα πούμε στο σημερινό μας θέμα, το οποίο δεν είναι άλλο από την αδελφική σχέση των οπαδών της ΑΕΚ με αυτούς της Μαρσέιγ. Εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας, ώστε να μαθαίνετε πρώτοι τα βίντεο που ανεβαίνουν. Πάμε να πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή για να δούμε τι περιλαμβάνει το σημερινό μας θέμα. Η κληροδίδα για τη φάση των ομίλων του Europa League δεν φέρθηκε καλά στην ΑΕΚ, ή τουλάχιστον έτσι το είδαμε εμείς. Η Ένωση τοποθετήθηκε στο πιο τρομακτικό γκρουπ που είχε σχηματιστεί, στο οποίο βρισκόταν η πιο φορμαρισμένη ομάδα της Premier League και δύο ισχυρές δυνάμεις από το παρελθόν αλλά και το παρόν, όπως είναι ο Άγιαξ και η Μαρσέιγ. Ξεκάθαρα, η πιο καλοδεχούμενη ομάδα για τους φίλους των ταμπλούχων Ελλάδας ήταν η Μαρσεγέζη. Προφανώς όχι αγωνιστικά, αλλά καθαρά οπαδικά. Σε δύο παιχνίδια σε Βελοντρόμ και Αγία Σοφιά θα δούμε δύο πραγματικά πάρτι, με τους οπαδούς των δύο ομάδων να μην είναι απομονωμένοι σε μια γωνιά και να υπάρχει φόβος επεισοδίων, αλλά είναι δίπλα-δίπλα, αγκαλιασμένοι. Μια εικόνα σπάνια σε ευρωπαϊκά παιχνίδια και πρωτόγνωρη για την τοξικότητα του ελληνικού ποδοσφαίρου. Οι οργανωμένοι υποστηρικτές των Μασαλών έκαναν έτοιμα στην αστυνομία να χαλαρώσουν τα μέτρα ασφαλείας κατά την άφιξη της αποστολής της ΑΕΚ και των οπαδών της, καθώς προφανώς δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα θα δεχθεί θερμή υποδοχή από τους οπαδούς των αντιπάλων της. Έχει ήδη αρχίσει μια μεγάλη γιορτή σε όλη τη Μασαλία που θα κορυφωθεί στο Βελοντρόμ. Sold out το παιχνίδι. Η Ένωση είναι ένα κλαμπ άρρηκτα συνδεδεμένο με την προσφυγιά, την Κωνσταντινούπολη και τις χαμένες πατρίδες, ενώ η πόλη της Μασαλίας έχει ρίζες από τη Μικρά Ασία. Περί το 600 π.Χ. ιδρύθηκε η προβυγιανή πόλη από Έλληνες απίκους. Πρόκειται για ανθρώπους που προερχόντουσαν από τη Φώκια της Μικράς Ασίας. Ο Θρύλος αναφέρει πως ο Προτέας έφτασε εκεί στο ταξίδι του για να ανακαλύψει κατάλληλες θέσεις στη Μεσόγειο για την ίδρυση ευρωπαϊκών κόμβων. Η Μασαλία εξελίχθηκε σύντομα σε μεγάλη εμπορική αποικία. Ήταν η πρώτη πόλη κράτος της αρχαίας Ελλάδας στο σημερινό πια γαλλικό έδαφος, με πληθυσμό άνω των 1.000 κατοίκων. Η Ολυμπίκ Μαρσέιγ, σαν κλαμπ, τιμάει τις ελληνικές ρίζες της. Ο Ρενέ Ντιφόρ Ντε Μονμιράιγ ίδρυσε την ομάδα το 1899 και ως χρώματά της επέλεξε το γαλάζιο και το λευκό, τα χρώματα της Μασαλίας, τα οποία υποδηλώνουν την ελληνική της καταγωγή. Επιπρόσθετα, το όνομα Ολυμπίκ προέρχεται από τους αρχαίους Ολυμπιακούς Αγώνες και τον Ολυμπισμό. Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν το story τους, όπως οι περισσότερες, ως αντίπαλοι. Πότε? Το 1989. Η τότε πρωταθλήτρια ΑΕΚ, μετά τη σπουδαία πρόκριση επί της Δυναμό Δρέσδης στη Νέα Φιλαδέλφια 5-3, κληρώθηκε στο δεύτερο γύρο του κυπέλου πρωταθλητριών με την πανίσχυρη Μαρσέιγ του Μπερνάρ Ταπί. Πρόκειται για μια ομάδα με all-star roster. Μανουέλα Μωρός, Διτιέ Ντεσάν, Ζαν Πιέρ Παπέν, Έντσο Φραντσέσκολι, Καρν Χάινς Φέλστερ και Κρις Γουόλντ είναι μερικά από τα ονόματα που ξεχωρίζουν σε αυτή την ομαδάρα που πήρε το πρωτάθλημα το 1989 και θα έπαιρνε ακόμα 4 έως το 1993, τη χρονιά που σήκωσε και το Champions League. Αγωνιστικά η ΑΕΚ θυμάται το παιχνίδι της 18ης Οκτωβρίου σαν ένα μάτς φαγή. Στο 4ο λεπτό ο Μόζερ έκανε φάουλ την ώρα που ο Τζίμις Πατίκας έκανε σουτ, με το οποίο έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, όμως ο διαιτητής αντί να δείξει σέντρα έδωσε φάουλ υπέρ του δικεφάλου. Δευτερόλεπτα αργότερα η ομάδα του Ντούσαν Μπάγκεβιτς ήταν και άτυχη, καθώς ο Μίροσλαβ Οκόνσκι σημάδεψε το δοκάρι με την εκτέλεση του φάουλ που είχε κερδίσει ο Ελληνοαυστραλός συμπαίκτης του. Εν τέλει οι γηπεδούχοι πήραν την νίκη με 2-0 χάρη σε γκολ του Παπέν και αυτό γκολ του Στέλιου Μανολά. Σε αυτό το παιχνίδι ουσιαστικά άναψε η σπίθα της φιλίας των δύο ομάδων, των δύο παδών των ομάδων. Οι ενωσίδες που ήταν στην εξέδρα παρά την ήττα δεν σταμάτησαν να τραγουδούν ανάποδα αγκαλιασμένοι. Ένας τρόπος οπαδικού πάρτι που στη συνέχεια έμεινε στα γαλλικά γήπεδα ως Le Grec. Οι Commando Ultra εντυπωσιάστηκαν από την παρουσία της Original στην εξέδρα και ζήτησαν να υπάρξει επαφή ανάμεσά τους στη ρεβάνση της Νέας Φιλαδέλφειας. Οι γυμνοί από τη μέση και πάνω παδί της ΑΕΚ τράβηξαν την προσοχή του άλλοτε οργανωτή της εξέδρας της Μαρσέιγ, Πατρίς Ντεπερετή, ο οποίος εμπνευσμένος από τους οπαδούς του δικεφάλου θα οργάνωνε γυμνός τον κόσμο της ομάδας.
Ο Ντεπέ έφυγε από τη ζωή στις 28 Ιουλίου του 2000, σε ηλικία μόλις 28 ετών, από ρήξη ανευρίσματος. Για να τον τιμήσουν οι παίκτες της Μαρσέγης στο πρώτο μάτι στο Βελοντρόμ, μετά τον θάνατό του βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο γυμνοί από τη μέση και πάνω. Την 1η Νοεμβρίου του 1989 στη ρεβάνση του Νίκος Γκούμας έβραζε και ήταν η σειρά της Μαρσέγη να έρθει στην Ελλάδα. Στο 78 ο Πατίκας κέρδισε πέναλτι από τον Μόζερ και ο Τόνι Σαβεύσκη άνοιξε το σκορ με εκτέλεση Πανένκα. 6 λεπτά αργότερα ο Παπένη σοφάρισε σε 1-1 και επί της ουσίας κάπου εκεί τελείωσε το παιχνίδι. Μετά το μάτς ακολούθησαν σοβαρά επεισόδια που προκάλεσαν οι οπαδοί της ΑΕΚ, ρήψη καπνογόνων και πετρών με την UEFA να τιμωρεί τον δικέφαλο με μονοετή αποκλεισμό από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Οι λίγοι φίλοι της Μαρσέη, που βρέθηκαν τότε στη Νέα Φιλαδέλφια, δεν αντιμετωπίστηκαν ως εχθροί και δεν είχαν εμπλοκή στα επεισόδια που ακολούθησαν. Υπήρχε ένας οπαδικός σεβασμός ανάμεσα στους υποστηρικτές των δύο ομάδων, κάτι που έμελε να γιγαντωθεί με την πάροδο των χρόνων. Το 1993 η ΑΕΚ κληρώθηκε ξανά με τη Μαρσέη για τα προκριματικά των ομίλων του Champions League. Οι Μασαλοί τελικά αποκλείστηκαν από την Ευρώπη εξαιτίας του σκανδάλου Ταπί και τελικά η Μονακό πήρε τη θέση της. Ο ιδιοκτήτης των Μαρσεγέζων κρίθηκε ένοχος για απόπειρα δωροδοκίας σε παίκτη της Βαλενσιέν, καταδικάστηκε σε διετή φυλάκιση, εξέτησε ένα εξάμηνο. Η Ομοσπονδία αφαίρεσε τον τίτλο από την Ολυμπίκ και την υποβίβασε στη δεύτερη κατηγορία της Γαλλίας. Στο Πριγκιπάτο, εκτός από τους οπαδούς της ΑΕΚ, ταξίδεψαν και οπαδοί της Μαρσέη για να στηρίξουν την ομάδα τους που κανονικά θα έπαιζε εκείνη την ημέρα. Επικρατούσε ένα πολύ φιλικό κλίμα ανάμεσα σε ενωσίτες και Μασαλούς. Κοινές φωτογραφίες, ανταλλαγές κασκόλ, ακόμα και ανταλλαγή διευθύνσεων για αλληλογραφία ώστε να παραμείνουν σε επαφή. Στις 2 Νοεμβρίου του 1994, η ΑΕΚ τέθηκε αντιμέτωπη με τη Μίλαν στην Τεργέστη για τους ομίλους του Champions League και ανάμεσα στα πανό της Original 21 υπήρχε το σήμα των κομμάντο Ultra 84. Το πανό ΑΕΚ η Μαρσέη μαζί σου άρχισε να βρίσκεται όλο και πιο συχνά στα γήπεδα της Ένωσης, ενώ παράλληλα ξεκίνησαν οι μεμονωμένες παρουσίες οπαδών του Δικεφάλου στα παιχνίδια των Μασαλών. Είχαν κοινή παρουσία και σε διάφορα οπαδικά γεγονότα, όπως το Μοντιάλι αντιρατσίστη στο Μοντέκιο, αρχικά και στο Καζαλέκιο στην Ιταλία, όπου μέλη της Original και των Κομάντο Ultra άρχισαν να μοιράζονται σκηνές, μπύρες και ιδεολογίες. Στις 6 Μαρτίου του 1997, η ΑΕΚ αντιμετώπισε την Paris Saint-Germain στο Παρίσι, με 6.000 οπαδούς της Ένωσης να κερδίζουν πανηγυρικά τη μάχη της εξέδρας και ανάμεσά τους να υπάρχουν φυσικά και υποστηρικτές της Μαρσέη. Στις αρχές του 2000 η φιλία αναζωπυρώθηκε και η διαδρομή Αθήνα-Μασσαλία έμοιαζε με Νέα Φιλαδέλφια περισσώς. Στις 12 Απριλίου η Μαρσέη υποδέχθηκε στο Βελοντρόμ την Paris Saint-Germain του Ροναλντίνιο και κατά πάσα πιθανότητα πρόκειται για την πρώτη επίσημη παρουσία της Original 21 στο πέταλο των Commando Ultra 84. Με τα κυτρινό μαύρο πανό, με την βόβα να κρέμονται πλέον μαζί με τα πανό των Ultras της Μαρσέη. Στη σκεπαστή και σε όλα τα γήπεδα που πήγαινε Original, ήταν πια μόνιμη παρουσία πανό των Commando Ultra. Η αδελφοποίηση ήταν πια γεγονός. Η παρουσία οπαδών των δύο ομάδων στα παιχνίδια της άλλης, η αμοιβαία εμπιστοσύνη και οι κοινές αναμνήσεις που δημιούργησαν μαζί δημιούργησαν μια αδελφική σχέση. Όταν η Original πάει στη Μασσαλία, μέλη των Commando Ultra άνοιγαν τα σπίτια τους να φιλοξενήσουν τους Έλληνες οπαδούς και όταν οι Μασσαλοί έρχονται στην Αθήνα έχουν σίγουρη στέγη, κάτι το οποίο θα γίνει και φέτος. Τα χιλιόμετρα που έχουν κάνει οι οπαδοί των δύο ομάδων για μεγάλα μάτς είναι αμέτρητα. Στις 19 Μαΐου του 2004 στον τελικό του κυπέλου UEFA στο Γκέτεμπορκ, 2-0 η Βαλένθια θυμίζω τη Μαρσέη, το κεντρικό πανό της Original 21 ήταν εκεί, με μια παρέα που ξεκίνησε από την Ελλάδα για να βρεθεί δίπλα στα αδέλφια από τη Μασσαλία. Όταν ο πρώην παίκτης της ΑΕΚ, Άκη Ζήκος, που πλέον έχει γίνει και αρρωστάκι και ταξιδεύει μαζί μας στην Τρίπολη, έπαιζε στη Μονακό, ήταν μια πρώτη τάξη ευκαιρία για τους οργανωμένους του Δικεφάλου να πάνε με πούλμαν στη Μασσαλία και από εκεί όλοι μαζί στο Μονακό. Τα παιχνίδια που οι οπαδοί των δύο ομάδων είχαν κοινή παρουσία στο γήπεδο είναι εκατοντάδες. Από εγχώρια ντέρμπι όπως το Paris Saint-Germain Μαρσέιγ και το ΑΕΚ Παναθηναϊκός μέχρι τον τελικό των Μαρσεγέζων με την Ατλέτικο για το Europa League και από handball μέχρι βόλεϊ. Στις 3 Νοεμβρίου του 2011 ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε τη Μαρσέιγ στο Βελοντρόμ για την 5η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League. Όπως φάνταζε αναμενόμενο η κερκίδα είχε έντονη κυτρινο-μαύρη άβρα και οι οργανωμένοι ύψωσαν ένα τεράστιο πανό που έγραφε ΑΕΚ και από πάνω δύο πανό με το μήνυμα «Υπάρχει μόνο μια ομάδα στην Αθήνα». Οι οπαδοί της Original και των Commando Ultra είναι μαζί στα εύκολα και στα δύσκολα, στα ευχάριστα και στα δυσάρεστα,
στα ντέρμπι και στις διακοπές, στους γάμους και στις κηδείες. Όταν η ΑΕΚ πενθεί για την απώλεια του αδικοχαμένου Μιχάλη Κατσούρη, οι Μαρσεγέζοι θα ανεβάσουν πανό στο βελοντρόμ προς τιμήν του. Μια μικρή παρέα που έκανε σήμερα χιλιάδες κόσμου να θεωρεί αδέλφια άγνωστους ανθρώπους που σήμερα τραγουδάνε μαζί ΑΕΚ Μαρσέιγ ΟΕΟ, ΑΕΚ Μαρσέιγ.